Μια ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν. Η έκτη ομιλία. Σε θέματα που άπτονται του Πνεύματος, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Όσον αφορά τα λόγια μου, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει να επιδιώκεις την κατάσταση στην οποία βλέπεις το Πνεύμα μου και την ενσάρκωσή μου, τα λόγια μου και την ενσάρκωσή μου, ως ένα αδιαίρετο σύνολο, έτσι ώστε όλη η ανθρωπότητα να είναι σε θέση να με ικανοποιήσει παρουσία μου. Έχω περιδιαβεί το σύμπαν με τα πόδια μου, απλώνοντας το βλέμμα μου πάνω από ολόκληρη την έκτασή του, και έχω περπατήσει εν μέσω όλων των ανθρώπων, δοκιμάζοντας τις γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες γεύσεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Αλλά ο άνθρωπος δεν με αναγνώρισε ποτέ πραγματικά, ούτε με πρόσεξε καθώς περπατούσα στους δρόμους. Επειδή ήμουν σιωπηλός και δεν έκανα υπερφυσικά έργα, κανείς δεν με είδε ποτέ πραγματικά. Τα πράγματα δεν είναι τώρα όπως ήταν κάποτε. Πρόκειται να κάνω πράγματα που από την αρχή της δημιουργίας ο κόσμος δεν έχει δει ποτέ. Πρόκειται να εκφράσω λόγια που, καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, οι άνθρωποι δεν άκουσαν ποτέ. Γιατί ζητώ να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να με γνωρίσουν στη σάρκα. Αυτά είναι στάδια στη διαχείρισή μου, για τα οποία η ανθρωπότητα δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Ακόμη και όταν μιλώ για αυτά ανοιχτά, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη σύγχυση στο μυαλό του, που είναι αδύνατο να του τα διατυπώσω με κάθε λεπτομέρεια. Δεν φανερώνει αυτό την επέσχυντη ποταπότητα του ανθρώπου? Αυτό ακριβώς δεν επιθυμώ να θεραπεύσω μέσα του. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω εργαστεί καθόλου πάνω στον άνθρωπο. Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και εκείνοι που έρχονταν σε άμεση επαφή με την ενσάρκωσή μου, δεν άκουγαν ποτέ τη φωνή που ερχόταν απευθείας από τη θεϊκή φύση μου. Συνεπώς, είναι αναπόφευκτο τα ανθρώπινα όντα να στερούνται γνώσεων για μένα. Αλλά αυτό από μόνο του δεν έχει επηρεάσει την αγάπη της ανθρωπότητας για μένα στη διάρκεια των αιώνων. Τώρα, ωστόσο, σας έχω φέρει αμέτρητα θαυματουργά και ακατανόητα έργα και σας έχω εκφράσει πολλά λόγια. Και παρόλα αυτά, ακόμα και κάτω από συνθήκες όπως αυτές, τόσοι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μου αντιτάσσονται κατά πρόσωπο. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα. Καθημερινά προσεύχεσαι σε έναν αόριστο Θεό, προσπαθώντας να κατανοήσεις τις προθέσεις μου, να πάρεις μια γεύση από τη ζωή. Ωστόσο, όταν τα λόγια μου όντως κατέρχονται, τα κοιτάζεις με διαφορετικό μάτι. Εκλαμβάνεις τα λόγια μου και το πνεύμα μου ως μία αδιαίρετη οντότητα, αλλά κλωτσάς τον άνθρωπο κατά μέρος, με τη σκέψη ότι ο άνθρωπος που είμαι είναι απλά ανίκανος να εκφράζει λόγια τέτοιου είδους και ότι είναι μάλλον το αποτέλεσμα που το πνεύμα μου διαθέτει. Πώς θα αναγνώριζες μια τέτοια κατάσταση? Πιστεύεις τα λόγια μου σε κάποιο βαθμό, αλλά όσον αφορά τη σάρκα που φέρω, διατηρείς λίγο πολύ τις δικές σου ιδέες, τις οποίες συλλογίζεσαι καθημερινά, λέγοντας «Γιατί ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο?»
Μήπως αυτό προέρχεται από το Θεό? Αδύνατον. Κατά την άποψή μου, αυτός είναι σχεδόν ίδιος με εμένα, ένας κανονικός, συνηθισμένος άνθρωπος. Και πάλι, πώς θα εξηγούσες μια τέτοια κατάσταση? Όσον αφορά τα όσα είπα παραπάνω, υπάρχει κάποιος μεταξύ σας που δεν τα διαθέτει αυτά? Κάποιος που δεν τα κατέχει? Φαίνεται ότι είναι κάτι που το φυλάς σαν ένα προσωπικό, περιουσιακό στοιχείο και όλον αυτόν τον καιρό διστάζεις να το αφήσεις. Πολύ λιγότερο δε είσαι πρόθυμος να αναλάβεις ενεργό προσπάθεια. Αντιθέτως, περιμένεις να επιτελέσω εγώ το έργο αυτοπροσώπως. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ανθρώπινο «ον» το οποίο καταφέρνει να με γνωρίσει με μεγάλη ευκολία, χωρίς να με έχει αναζητήσει. Πράγματι, αυτά δεν είναι κούφια λόγια με τα οποία σας διδάσκω ένα μάθημα, διότι μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα από διαφορετική οπτική προς ενημέρωσή σου. Μόλις αναφερθεί ο Πέτρος, όλοι δοξολογούν, όταν θυμούνται αμέσως όλες αυτές τις ιστορίες για τον Πέτρο, πώς αρνήθηκε ότι γνωρίζει το Θεό 3 φορές και επιπλέον παρήχε υπηρεσίες στο Σατανά, δοκιμάζοντας έτσι το Θεό, αλλά στο τέλος καρφώθηκε ανάποδα στο Σταυρό για χάρη του και ούτω καθεξής. Τώρα, θεωρώ πολύ σημαντικό να σας αφηγηθώ πώς ο Πέτρος κατάφερε να με γνωρίσει, καθώς και την τελική του κατάληξη. Αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος, ήταν εξαιρετικού επίπεδου, αλλά οι συνθήκες του ήταν διαφορετικές από εκείνες του Παύλου. Οι γονείς του με καταδίωξαν, ανήκαν σε δαίμονες του Σατανά και γι' αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι μετέδωσαν την οδό στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν εύστροφος, πρικισμένος με έμφυτη ευφυΐα. Γνώρισε υπερβολική αγάπη από τους γονείς του από την παιδική ηλικία. Αφού μεγάλωσε, ωστόσο, έγινε εχθρός τους, γιατί πάντα προσπαθούσε να με γνωρίσει και αυτό τον έκανε να γυρίσει την πλάτη στους γονείς του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, καταρχήν, πίστευε ότι ο ουρανός και η γη και τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του παντοδύναμου και ότι όλα τα θετικά πράγματα προέρχονται από το Θεό και έρχονται κατευθείαν από Αυτόν, χωρίς να περάσουν από οποιαδήποτε επεξεργασία από το Σατανά. Λόγω του ότι το αντιπαράδειγμα των γονέων του λειτουργήσε ως αντιθετικό στοιχείο, μπόρεσε να αναγνωρίσει ακόμα πιο εύκολα την αγάπη και το έλεος μου. Και το γεγονός αυτό πυροδότησε μέσα του ένα ακόμη μεγαλύτερο πάθος για την αναζήτησή μου. Έδινε ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στο να τρώει και να πίνει τα λόγια μου, αλλά πολύ περισσότερο στο να κατανοεί τις προθέσεις μου και ήταν διαρκώς συνετός και προσεκτικός στις σκέψεις του, έτσι ώστε ήταν πάντα ιδιαίτερα οξύνους όσον αφορά το πνεύμα του και ως εκ τούτου ήταν σε θέση να με ευχαριστεί σε ό,τι έκανε. Στην καθημερινή ζωή έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των διδαγμάτων όσων είχαν αποτύχει στο παρελθόν, ώστε να οθεί τον εαυτό του να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια, τρέμοντας μήπως πέσει στα δίχτυα της αποτυχίας. Επίσης, έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην αφομοίωση της πίστης και της αγάπης όλων όσοι κατά τη διάρκεια των αιώνων είχαν αγαπήσει το Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιτάχυνε τον ρυθμό της ανάπτυξής του όχι μόνο όσον αφορά τις αρνητικές πτυχές, αλλά πολύ σημαντικότερα στις θετικές πτυχές,
μέχρις ότου έγινε παρουσία μου ο μοναδικός άνθρωπος που με γνώριζε καλύτερα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπόρεσε να τοποθετήσει όλα όσα είχε στα χέρια μου. Να μην είναι πια ο Κύριος του εαυτού του, ούτε καν στο φαγητό, στον ντύσιμο, στον ύπνο ή στην κατοικία του, αλλά έθεσε την ικανοποίησή μου όσον αφορά τα πάντα ως αρχή, επί της οποίας απολάμβανε τη γενεοδορία μου. Πόσες φορές τον υπέβαλα σε δοκιμασίες, οι οποίες βέβαια τον άφησαν μισοπεθαμένο, αλλά ακόμα και εν μέσω αυτών των εκατοντάδων δοκιμασιών, δεν έχασε ποτέ την πίστη σε μένα, ούτε απογοητεύτηκε από μένα. Ακόμα και όταν είπα ότι τον είχα ήδη κάνει πέρα, δεν έχασε το κουράγιο του, ούτε έπεσε στην απελπισία, αλλά συνέχισε όπως και πριν να εφαρμόζει τις αρχές του για να κάνει πράξη την αγάπη του για μένα. Όταν του το είπα αυτό, παρόλο που με αγαπούσε, εγώ δεν τον επιδοκίμαζα, αλλά θα τον παρέδιδα τελικά στα χέρια του Σατανά. Εν μέσω αυτών των δοκιμασιών, που δεν έπληξαν τη σάρκα του, αλλά ήταν δοκιμασίες μέσω του λόγου, εξακολουθούσε να προσεύχεται σε μένα. «Θεέ μου, μεταξύ ουρανού και γης και των μυριάδων πραγμάτων, υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιο πλάσμα ή πράγμα που δεν είναι στα χέρια σου, παντοδύναμε. Όταν μου δείχνεις έλεος, η καρδιά μου αγαλιάζει με το έλεος σου. Όταν με κρίνεις, εμένα τον ανάξιο, νιώθω όλο και περισσότερο το βαθύ μυστήριο των έργων σου, επειδή είσαι γεμάτος εξουσία και σοφία. Αν και η σάρκα μου υποφέρει, νιώθω παρηγοριά στο πνεύμα μου. Πώς θα μπορούσα να μην εξυμνήσω τη σοφία σου και τα έργα σου? Ακόμα κι αν πεθάνω, αφού σε γνωρίσω, θα είμαι πάντα πρόθυμος και γεμάτος ζήλο. Ω παντοδύναμε, δεν θέλεις όντως να με αφήσεις να σε δω? Μήπως δεν είμαι όντως ανάξιος να λάβω την κρίση σου? Μήπως υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν θέλεις να δεις? Εν το μέσο αυτού του είδους των δοκιμασιών, παρόλο που ο Πέτρος δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει σαφώς τις προθέσεις μου, είναι προφανές ότι το θεωρούσε θέμα υπερηφάνειας και προσωπικής δόξας να χρησιμοποιηθεί από μένα. Έστω κι αν ήταν μόνο για να λάβει την κρίση μου, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να δει το μεγαλείο και την οργή μου. Και δεν ήταν καθόλου απογοητευμένος επειδή υποβλήθηκε σε δοκιμασίες. Εξαιτίας της πίστης του παρουσία μου και εξαιτίας των ευλογιών μου σε αυτόν, αποτελεί υπόδειγμα και πρότυπο για την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα δεν θα πρέπει άραγε να ακολουθείτε? Τώρα θα πρέπει να σκεφτείτε καλά και να προσπαθήσετε να καταλάβετε γιατί έχω κάνει τόσο μεγάλη αναφορά στον Πέτρο. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε αυτά ως κώδικα δεοντολογίας. Παρόλο που υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που με γνωρίζουν, δεν θα εξαπολύσω την οργή μου πάνω στην ανθρωπότητα, γιατί τα ανθρώπινα όντα έχουν τόσες πολλές αδυναμίες που είναι δύσκολο για αυτά να επιτύχουν το επίπεδο που τους ζητώ. Συνεπώς υπήρξα επιοικής απέναντι στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε όλη τη διαδρομή μέχρι σήμερα. Ελπίζω όμως ότι δεν θα βιαστείτε να επαναπαυτείτε εξαιτίας της επιοίκειάς μου. Αντιθέτως, θα πρέπει μέσω του Πέτρου
να καταφέρετε να με γνωρίσετε και να με αναζητήσετε και μέσα από όλες τις ιστορίες του Πέτρου να λάβετε αποκάλυψη με πρωτοφανείς τρόπους και κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσετε σε μια σφαίρα που προηγουμένως ήταν ανέφικτη για την ανθρωπότητα. Σε όλο το σύμπαν και στην απεραντοσύνη του στερεώματος, τα μυριάδες πλάσματα της δημιουργίας, τα μυριάδες πράγματα στη γη και τα μυριάδες πράγματα στον ουρανό καθαγιάζουν το καθένα όλη τη δύναμή τους για χάρη του τελευταίου σταδίου του έργου μου. Σίγουρα δεν θέλετε να παραμείνετε θεατές στο περιθώριο, να άγεστε και να φέρεστε από τις σατανικές δυνάμεις. Ο σατανάς καταβροχθίζει συνεχώς τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι για μένα στην καρδιά τους και συνεχώς, με νύχια και με δόντια, παλεύει καθώς ψυχοραγεί. Θέλετε να πέσετε στην παγίδα των δόλιων τεχνασμάτων του τώρα? Θέλετε τη στιγμή που ολοκληρώνεται η τελευταία φάση του έργου μου να διακόψετε τη ζωή σας? Σίγουρα δεν περιμένετε να απονείμω την επιείκειά μου ακόμα μια φορά. Η προσπάθεια να με γνωρίσετε είναι το πιο σημαντικό βήμα, αλλά δεν θα πρέπει να παραμελείτε, να είστε προσεκτικοί με τις πράξεις σας. Σας αποκαλύπτω άμεσα γνώσεις στα λόγια μου, με την ελπίδα ότι θα μπορέσετε να υποταχθείτε στην καθοδήγησή μου και θα πάψετε να έχετε τις δικές σας βλέψεις ή σχέδια.